διέφραγμα λοιπόν στη λειτουργία των νοσοκομείων της Ανατολικής Κρήτης, καθώς η κίνηση έχει τριπλασιαστεί λόγω καλοκαιριού, με την αναμονή των ασθενών να είναι ακόμα μεγαλύτερη, όπως και η ταλαιπωρία τους βέβαια. Αναγκάζονται μάλιστα να μεταβαίνουν από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, μήπως και σταθούν τυχεροί. Οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γίνονται ακόμα πιο αισθητές, με τις εφημερίες σε αρκετές ειδικότητες να βγαίνουν με δυσκολία. Μπαλάκι μεταξύ νοσοκομείων γίνονται πολίτες που αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα υγείας, με την ταλαιπωρία να είναι απίστευτη στην Ανατολική Κρήτη, καθώς λόγω των ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό αρκετοί διανύουν μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις για να βρεθούν σε νοσοκομείο του Ηρακλείου. Χαρακτηριστική είναι η κατάσταση στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας, όπου εφημερεύει μόλις 8 μέρες το μήνα ο ένας και μοναδικός παθολόγος. Σημαντικές όμως είναι και οι ελλείψεις στη παιδιατρική και γυναικολογική κλινική. Και βλέπεις εδώ πέρα καθημερινά να γίνεται με τη λέξη αυτή, όχι εντός παραθέσεων, με την πραγματικότητα, ο κακός χαμός κάθε μέρα από τους ασθενείς, είτε χρόνια είτε παθήσεις αυτού, να μην μπορούν να βρουν άκρη. Να τρέχουν από εδώ, να τρέχουν από εκεί. Ουσιαστικά δηλαδή η παθολογική μας κλινική έχει κλείσει εδώ και χρόνια. Μέχρι σήμερα εφημερεύει 8 ημέρες το μήνα. Ακριβώς. Μα με ένα γιατρό δεν μπορούμε να εφημερεύσουμε και παραπάνω, ούτε κανείς μπορεί να εξαναγκάσει τον γιατρό, γιατί δουλεύει πραγματικά με αυτοθυσία. Ο ευχάριστο είναι ότι εντός των ημερών πρέπει να τελειώσει η κρίση για τις προσλήψεις 2 παθολόγων. Σας το κάνει ο Θεός να έρθει, διότι αυτή η ιστορία έχει επαναληφθεί πάρα πολλές φορές και έχει, αν θέλετε, έχουν έρθει γιατροί και έχουν φύγει λόγω των συνθήκων των βαριών του νοσοκομείου, ας πούμε, γιατί δεν έχουμε αναξονικό, γιατί δεν έχουμε αυτά, έτσι. Διοίκηση και εργαζόμενοι που έχουν δώσει τη δική τους μάχη στον χώρο της υγείας στα 8 μνημονιακά χρόνια ευελπιστούν να αλλάξει η κατάσταση προς το καλύτερο εν ώψη των επικείμενων προσλήψεων σε παθολόγους και άλλες ειδικότητες. Γιατί αυτό το κοινωνικό αγαθό, η δημόσια υγεία, έχει περάσει πλέον στην εμπορευματοποίηση και το θεωρούν πανάκριβο υλικό. Έτσι αναγκάζονται τα νοσοκομεία να έχουν καταντήσει κέντρα υγείας με λειψό προσωπικό. Αναμένονται και άλλες προσλήψεις και στο ακτινολογικό και στο μικροβιολογικό και στη διοικητική υπηρεσία. Μεγάλες νέες ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, όταν παρατηρείται αυξημένη κίνηση κατά 30%. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά κενά και κρίσιμες ειδικότητες. Για παράδειγμα, 10 ημέρες το μήνα Αύγουστο δεν εφημερεύει ορθοπαιδικός και 8 ημέρες το μήνα Αύγουστο δεν εφημερεύει χειρουργός και χειρουργική κλινική. Με αποτέλεσμα περιστατικά να τα διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία όπως της Ιεράπετρας και του Ηρακλείου. Ο υπουργός είχε υποσχεθεί ότι θα φέρει προσωπικό, κάτι που δεν έγινε μέχρι στιγμής. Αυτοί που την πληρώνουν είναι και οι ασθενείς, είναι και οι εργαζόμενοι. Όπως υποστηρίζουν συνδικαλιστές εργαζόμενοι, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, 10 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει ορθοπαιδικός, 8 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει γενικός χειρουργός, 23 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει νευρολόγος, 19 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει πνευμονολόγος, 26 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει ουρολόγος, 24 ημέρες από τις 31 δεν εφημερεύει ορειλά, οφθαλμίατρος και δερματολόγος, ενώ δεν υπάρχει οδοντίατρος εδώ και 20 μήνες. Η θέση του χειρουργού έχει προκυριχθεί. Παίρνουμε την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Ορθοπαιδικός δυστυχώς παραιτήθηκε ο ένας από τους... ή είναι τώρα να παραιτηθεί, δεν είμαι σίγουρη αν έχει υποβάλει παραίτηση, από αυτούς που είχαν διοριστεί με την τελευταία προκήρυξη και περιμένουμε τον επόμενο τώρα που θα διοριστεί. Η θέση του νευρολόγου έχει ζητηθεί για προκήρυξη. Όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Μανουσάκης, στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό σε κενές οργανικές θέσεις σε όλη την Ελλάδα, με τα κενά να εξακολουθούν, όπως αναφέρει, να είναι τεράστια σε νοσηλικό προσωπικό. Ένας αγρότης τώρα από την Ιεράπετρα διαπίστωσε με τον πιο τραγικό τρόπο τις ελλείψεις στα δημόσια νοσοκομεία της Ανατολικής Κρήτης. Όλα ξεκίνησαν όταν, με αφορμή ένα πρόβλημα στο μάτι που έσπευσε σε 3 νοσοκομεία προκειμένου να εξυπηρετηθεί από οφθαλμίατρο. Άτε όμως, καθώς δεν υπήρχε ούτε ένας οφθαλμίατρος, με την κατάσταση της όρασής του να χειροτερεύει όσο κυλούσε ο χρόνος. Μετά από απίστευτη περιπέτεια, ο άτυχος 50χρονος στάθηκε τυχερός, καθώς ιδιώτης γιατρός έβαλε τέλος στην οδύσσεια του. Την δική του οδύσσια για την έβρεση ενός οφθαλμίατρου στο δημόσιο σύστημα υγείας στον ομό Λασιθίου, προκειμένου να αντιμετωπίσει πρόβλημα που παρουσιάστηκε στο μάτι του, περιγράφει στην Crete TV ένας 50χρονος αγρότης από τα φέρμα Ιεράπετρας. Η ταλαιπωρία που υπέστη ήταν απίστευτη, με τον ίδιο να σπέβδει από το ένα νοσοκόμιο στο άλλο, διαπιστώνοντας ότι δεν υπάρχει κανένας οφθαλμίατρος για να το θεραπεύσει.
Πήγα στο νοσοκομείο Ιεράπετρα, μου δώσανε τις πρώτες βοήθειες, που βάλα λίγο κολλήριο και μου το πίνανε, αλλά το μάτι συνέχιζε να έχει πρόβλημα. Παίρνω στον Άγιο Νικόλαο για φαρμίατο, λέει εμείς δεν έχουμε. Λέω παιδιά τι θα κάνω. Λέει να πας Ηράκλειο. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε τόσες χιλιάδες κόσμος, επισκέπτες και μόνιμοι κάτοικοι στον νομό Λασιδίου. Περώνουμε τόση εφορία, τόσους κόσμους, τόσα πράγματα. Είναι δυνατόν να μην έχει ένα φαρμίατο ο νομός Λασιδίου. Δηλαδή μόνο τις νεκροφράκτες θα έχουμε θεότητα. Όλα ξεκίνησαν όταν Αγκάθι μπήκε στο μάτι του 50χρονου, ο οποίος δεν μπορούσε να φανταστεί την ταλαιπωρία που θα ακολουθούσε με την κατάστασή του να χειροτερεύει όσο κυλούσε ο χρόνος. Μόνο να πεθαίνουμε μπορούμε. Και μου λέει ο Πρωθυπουργός, βγήκαμε από τα μνημόνια, βγήκαμε από εδώ και γελάει. Είναι ντροπή μας στην κοινωνία που ζούμε. Κάνουν λαφάσεις να λέει ψέματα. Αυτός η ιατρική περίθαψη έχει. Ο λαός έχει. Το μήνυμα είναι ή να πάμε να κάνουμε με σύμβαση με τις νεκροθράφτες και από πάνω μόλις να πληρώνουμε ή να σταματήσουμε να πληρώνουμε και πάμε όλοι στις ιδιώτες. Μας έχουνε το μόνο για τα ψηφαλάκια. Είναι το πίτος που κάθονται στις καρέκλες. Ο ίδιος περιγράφει γιατί δεν βγαίνουμε από τα μνημόνια με φόντο τις τραγικές ελλείψεις σε ιατρικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία Ανατολικής Κρήτης. Σε κοινό. Για το Ηράκλειο, αλλά στη διαδρομή εγώ δεν μπορούσα να αντέξω τις πόνους και δεν ήξερα και τι είχε το μάτι μου. Σταματάω στον Άγιο Νικόλαο για να μου βάνε πάλι λίγο κολλήριο να συνεχίσω. Εκεί ας είναι καλά, ήταν κάποιος ασθενής που είχε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο εκεί και έτυχε να έχει ένα φίλο ο φαρμίατο και τον έπειρε τηλέφωνο και είδε στο ιατρείο και έτσι μου έβγαλε ένα αγκάθι μέσα από μάτι. Ασθενείς από το νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου πρότεινε στο 50χρονο να μεταβεί σε έναν ιδιώτη και έτσι η ταλαιπωρία του έλαβε τέλος. Ήμουνα την ατυχία μου τυχαίως, ας είναι καλά ο άνθρωπος, είναι καλά να έχει, γιατί αν δεν ήταν αυτός να μου βρει άκρη τον Άγιο Νικόλαο, εγώ θα χάνα το μάτι μου. Μου είπε, ο γιατός μου είπε, κοίταξε το 1/3 του μαθιού έχει όλο χαρακές. Αν δεν πάρεις αντιβίωση και πάθει μόλυνση, πετάφανε κατεθαρμένο το μάτι. Εδώ και... Μέχρι βιτία. Η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Καθώς μπορεί να μιλούν με τη ΔΕΙΑ για να λύσουν τις προσπάθειες τους στο κενό. Εκείνη το βάζει μαλλιμένο. Γκουργούνι πήρανε. Εγώ θα του έλεγα να πάρει το γκουργούνι, αλλά ήμουν μέσα στο τέτοιο. Κραυγή αγωνίας από μια γειτονιά στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου εδώ και 11 ημέρες, όπως λένε στην Κρήτη TV,